Είχαμε εξαγγείλει σήμερα Κυριακή, θα κλείσουμε 12 ώρα το δρόμο της παλιάς, της επαρχιακής οδού Ναυπλίου Μυκηνών, στο ύψος του Ανηφή. Είναι ένα βήμα κλιμάκωση του αγώνα μας για τα αιτήματά μας, να πιέσουμε την κυβέρνηση να σκύψει πάνω στα προβλήματά μας και να γίνει συνάντηση με την κυβέρνηση. Η κυβέρνηση, το τελευταίο διάστημα, ενώ τις έχουμε εξαγγείλει να γίνει συνάντηση να κουμπίσει πάνω στα προβλήματά μας, αποφεύγει. Μας βάζει τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης που είχαμε συναντηθεί πριν τα μπλόκα. Μας παρέβεμπε ότι είναι αναρμόδιος τα πιο πολλά ζητήματα που βάζαμε, είτε το φορολογικό, το ασφαλιστικό, το ακατάσχετο και χίλια δύο ζητήματα. Μας παρέβεμπε στους άλλους υπουργούς. Παναδικά κλιμακώνουμε με διάφορους τρόπους. Σήμερα θα κάνουμε καθολικό αποκλεισμό του δρόμου και θα δούμε πώς θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας. Γιατί ο αγώνα είναι αγώνα επιβίωσης και για τους αγρότες και για τους κτηνοτρόφους, που είναι πάρα πολύ έντονο το πρόβλημα στους κτηνοτρόφους, ειδικά και στο νομό μας και πανελλαδικά. Τα ορεινά χωριά είναι αυτό που λέμε, θα ξεριζωθούν πλήρως με τις τιμές του γάλακτος και του κρέατος που πουλάνε ή και δεν παίρνουν κιόλας. Αναφέραμε και την πριν εβδομάδα ότι κοιτάσει είναι πλέον ούτε οι έμποροι να παίρνουν και την πραμάτια. Εσείς έχετε ζητήσει συνάντηση όχι μόνο με τον Υπουργό Ανάπτυξης, με τον ίδιο τον Πρωθυπουργό ή με Επιτροπή Υπουργών, κύριε Κρόκο, έτσι δεν είναι? Με τον Υπουργό συναντηθήκαμε πριν ένα μήνα. Το κλιμάκιο της Παναδικής Επιτροπής των Μπλόκων. Τι μας είπε ο Υπουργός τότε? Του βάλαμε και το ζήτημα της μείωσης του αφορολόγητου του ορίου που προτείνει η κυβέρνηση από το 20 να το μειώσει. Μας είπε ότι είναι αναρμόδιος. Για το ασφαλιστικό μας είπε ότι είναι αναρμόδιος, ότι είναι το θέμα Υπουργείου Εργασίας. Για την μείωση του πετρελαίου και για την επιστροφή φόρου ΦΠΑ, αναρμόδιος Υπουργείου Οικονομικών. Φάνηκε συζήτηση ότι είναι αναρμόδιος. Άρα ζητάμε συνάντηση με την κυβέρνηση, είτε με τον Πρωθυπουργό, είτε με αντιπρόσωπο της κυβέρνησης, με τα συναρμόδια Υπουργεία. Η κυβέρνηση μας εμπέζει. Εμείς όμως δεν θα κάτσουμε στον εμπεγμό της κυβέρνησης. Βγαίνουμε πιο δυναμικά και κλιμακώνουμε τον αγώνα μας, ώστε η κυβέρνηση να πιεστεί και να δώσει λύση στα προβλήματά μας.